Θα δούμε τις τηλεθεάσεις από το debate. Ε, λοιπόν, να πούμε ότι έκανε 55,6% στο γενικό σύνολο. Ε, στο δυναμικό κοινό έκανε 51,5%. Και να πούμε ότι οι τηλεθεατές το είδαν κυρίως από τη συχνότητα της ΕΡΤ, όπου έκανε 20,1% στο γενικό. 17,6% στο δυναμικό. Μετά ακολουθεί το Sky στο γενικό σύνολο με 10,8%. Το ίδιο και στο δυναμικό που έκανε 9%. Αντένα λοιπόν για το γενικό σύνολο 4,6%. 5 στο δυναμικό, α 9,9 στο γενικό σύνολο, 9,4 για το δυναμικό, star 3,5 στο γενικό σύνολο, 4,2 για το δυναμικό, το open 6,7 στο γενικό σύνολο, 6,3 έκανε ε, στο δυναμικό, και να πούμε ότι το Μέγκα εκείνη την ώρα που ήταν το debate είχε εκπομπή ποδοσφαιρική, είχε παγώνα Μίλαν Ίντερ όπου έκανε 16,6 στο πρώτο ημίχρονο για το γενικό σύνολο και 15,5 στο πρώτο ημίχρονο και πάνω κάτω ήταν και το ίδιο ακολούθησε και στο Β ημίχρονο. Αυτές λοιπόν ήταν οι τηλεθεάσεις. Άρα μετά το inert, που μετά είναι, την Ερτ... Είναι, είναι το Μέγκα, ήταν το Μέγκα σε τηλεθέαση. Ήταν το Μέγανε που είχε το, που είχε το, ποδοσφαιρικό, που είχε το, το ποδοσφαιρικό, βέβαια, ακριβώ αυτό. Γενικότερα όμω το debate κρατήστε ότι έκανε 55,6 στο Μεγάλο και στο δυναμικό 51,5. Και στην ουσία οι υπόλοιποι είδαν πάνω κάτω το ποδόσφαιρο, έτσι. Και πάμε τώρα εμεί, αφού τελειώσαμε και με το debate και αναμένουμε πλέον τι εξελίξει τώρα και για τι εκλογέ 21 Μαου.